Κοιτάξτε να δείτε, αυτές οι, οι επισκέψεις που κάνουμε σε τέτοιου είδους βοηθάνε και δίνουν και το κύριο της ομάδας. Προσπαθούμε στα παιδιά που βρίσκονται εδώ πέρα. Να δώσουμε και να πούμε καλή δύναμη στους ανθρώπους και στον προσωπικό που εργάζονται εδώ πέρα, γιατί η δουλειά τους είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και να τους ευχηθούμε καλή δύναμη για τη συνέχεια. Είναι ένα πολύ δύσκολο μάτς τη Δευτέρα και καθοριστικό συνάμαζι για τον πρωταρχικό στόχο που έχει όφης και γρήγορα πάρα πολύ στην κατηγορία, γιατί μπορούν να βγουν για αυτό το παιχνίδι του Πλατάνια. Θεωρώ πρώτη χρονιά. Είναι σημαντικό, με νίκη όπως γνωρίζουμε όλοι, είμαστε 90%. Πρέπει να το δούμε με μεγάλη σοβαρότητα, πρέπει να το δούμε σαν τελικό, να καταλάβουμε τη σημασία του παιδιού και εύχομαι στο τέλος να πανηγυρίσουμε τη νίκη για να είμαστε και πιο ήρεμοι και να κοιτάξουμε ποιος είναι η συνέχεια. Όσο για σένα, έχεις επανέλθει πλέον πλήρως στην αγωνιστική δράση, πώς αισθάνεσαι μετά από αρκετό καιρό που πλέον είσαι έτοιμος και προσφέρεις στην ομάδα? Σίγουρα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Στην ομάδα πάρα πολύ καιρό. Σιγά σιγά και εγώ, γιατί όπως ξέρετε έλειπα πάρα πολύ καιρό, προσπαθώ να προσαρμοστώ και στις απαιτήσεις της ομάδας αλλά και στους δοκιμούς που προσπαθώ να φτάσω να μην φτάσω. Μέρα με τη μέρα γίνομαι καλύτερος και